Omega News, δείτε απόψε όλες τις εξέλιξεις. Διπλό θανατηφόρο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς Αγίας Νάπας. Παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ο 50χρονος αστιφύλακας Πέτρος Ελευθερίου στην προσπάθειά του να απομακρύνει 48χρονο από την Πολωνία που κινεί το πεζός. Ανίποτη θλίψη στις τάξεις της αστυνομίας. Τριήμερο πένθος στη δύναμη για τον αστιφύλακα που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Κυματίζουν με σύστιες στις σημαίες στους αστυνομικούς σταθμούς. Συγκλονίζουν τα λόγια των συναδέλφων του. Την Δευτέρα το τελευταίο αντίο. Κρίσιμες στιγμές στη Νέα Υόρκη. Ξεκαθαρίζει το τοπίο στο Κυπριακό μετά και τις συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον Ερσίν Τατάρ και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όλο το παρασκήνιο. Αποχωρεί προσωρινά από την Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες μετά τις κατηγορίες για δωροδοκία. «Δεν θα ξεχάσω ποιοι με σπρώχνουν από τη θέση μου», απαντά ο γερουσιαστής αναμένοντας την αθώωσή του. Δραματικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι μοναχοί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Ταλά. Μεγάλων διαστάσεων πυρκαγιά απείλησε το μοναστήρι με τις καμπάνες να τους καλούν για εκένωση. Συγκλονιστικές μαρτυρίες. Έρχεται νομοθετικό πλαίσιο για ποινικοποίηση του εκφοβισμού σε σχολεία, στρατόπεδα και χώρους εργασίας. Από χρηματικό ποσό έως και 2 χρόνια φυλάκισης ή ποινές. Νέο πακέτο βοήθειας με αντιαεροπορικά συστήματα στέλνει η Αμερική στην Ουκρανία μετά τις συναντήσεις Ζελένσκι-Μπάιντεν. Οικονομική βοήθεια και από τον Καναδά. Απόψε στις 8 και 10.